αποδεκτό και είναι πραγματικά έσχος για μια ολόκληρη χώρα, μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη να μην έχει εδώ και 7 ημέρες νερό, να ταλαιπωρούνται χιλιάδες συμπολίτες μας και να τίθενται και σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας. Τώρα που φαίνεται να τελειώνει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που βιώσαμε τις τελευταίες 7 μέρες, είναι η ώρα των ευθυνών. Ζητώ και περιμένω εντός της ημέρας από τους αποκλειστικά υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς ως Περιφέρεια μαζί με τους Δήμους είμαστε εδώ σήμερα. Συζητήσαμε με τον εισαγγελέα για την κατάσταση αυτή όπως τη βιώσαμε τις τελευταίες 7 ημέρες και περιμένουμε όχι μόνο τον καταλογισμό των ευθυνών αλλά ταυτόχρονα τις κινήσεις εκείνες που θα διασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση στο μέλλον. Πάντως ο πρόεδρος, της ΕΙΑΤ έχει καταθέσει φάκελο για επέκταση του έργου του Αλιάκμονα. Πότε έχει κατατεθεί αυτός ο φάκελος? Πριν 10 μέρες κατατέθηκε ο φάκελος. Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία να μελετηθεί ο φάκελος για να δούμε αν υπάρχουν τυχόν κενά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς επειδή αντιληφθήκαμε εδώ και πολύ καιρό την ανάγκη να αναβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού, έχουμε εγκρίνει 60 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν εργασίες σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να αναβαθμιστεί το δίκτυο και το πόσιμο νερό. Περιμένουμε από τους φορείς να μας υποβάλουν τις μελέτες τους και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα ανακοινώσουμε. Πάντως ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ είπε πριν από λίγο ότι αν με την